Για υγειονομική βόμβα προειδοποιεί πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κρήτης, Ελευθερία Παπαδοπούλου, για τη συστέγαση της Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Παγνί. Όπως περιγράφει σε δραματικούς τόνους, παιδιά που έχουν υποβληθεί σε χειρουργία νοσηλεύονται δίπλα σε άλλα που έχουν λοιμώξεις με τους κινδύνους που συνεπάγονται. Μικρά βρέφη με δύσπνοια, έτσι, ή με γαστρεντερίτιδες. Φανταστείτε λοιπόν μια τέτοια λοίμωξη σε ένα παιδί το οποίο είναι στην άμεση μετεγχειρητική του περίοδο. Είναι ακριβώς μια, κατά την άποψή μας, υγειονομική βόμβα, η οποία δεν μπορεί να συνεχίζεται εις βάρος των παιδιών της Κρήτης. Μάλιστα, σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, σε περιόδους που αυξάνονται οι λοιμώξεις, βγαίνουν και ράντζα στους διαδρόμους, όσο επικίνδυνο και αν ακούγεται αυτό για κλινικές που νοσηλεύουν μικρά παιδιά σε περίοδο πανδημίας. Έχουμε μπει σε μια σεζόν χειμερινή που η παιδιατρική έχει πολλές υιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, με αποτέλεσμα μετά από κάθε γενική εφημερία να έχουμε παιδιά τα οποία νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους της παιδιατρικής. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σε υψηλούς τόνους για τους κινδύνους που ελοχεύει η συστέγαση των δύο κλινικών, μεταφέρθηκε το ζήτημα στη Βουλή, με τον βουλευτή Μανώλη Συντιχάκη να θέτει το θέμα στον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Επιτείνει τις συνθήκες συνοστισμού παιδιών, γονιών, παιδιάτρων, παιδοχειρουργών, νοσηλευτριών και ούτω καθεξής σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, πολλαπλασιάζοντας την πιθανότητα ένδος νοσοκομιακής διασποράς. Είναι με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λοιμώξεων και της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του νοσοκομείου. Άρα ήταν μια κατεύθυνση η οποία έπρεπε να γίνει για την πανδημία. Δεν έχει πιεστεί ούτε η παιδιατρική ούτε η παιδιοχειρουργική κλινική. Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε και η τοποθέτηση της διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Ελένης Μπορμπουδάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για το θέμα της συστέγασης. Σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμώξεων και της Ομάδας Διαχείρισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μια και αναφερθήκατε στο ρεπορτάζ σε αυτό, προχώρησε αυτή η συστέγαση, διότι η παιδοχειρουργική μονάδα νοσηλεύει και ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργικούς νεαρούς ασθενείς και έτσι δεν δημιουργείται καμία επικινδυνότητα στη διαχείριση. Επικαλείται ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των οργάνων του νοσοκομείου. Η σύμφωνη γνώμη δεν υπάρχει. Ήδη υπάρχουν καταγγελίες του σωματείου μας και βεβαίως των αντίστοιχων υπηρεσιών ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συνελειτουργία αυτών των κλινικών. Η Διεύθυνση της Παιδιατρικής Κλινικής αρκετές φορές έχει τονιστεί πάνω στη διοίκηση το πρόβλημα και από εμάς τους γιατρούς και από τη Διεύθυνση Παιδιατρικής Κλινικής.